Άγιον Όρος, η μοναστική πολιτεία, νότια ανατολική Ευρώπη, βόρεια Ελλάδα. Στην ανατολική από τις τρεις Χερσονήσους της Χαλκιδικής, στη Χερσόνησο του Άθωνος, πάνω από 1000 χρόνια διασώζεται η πεμπτουσία της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Ζωής, η μετοχή στο Σταυρό και την Ανάσταση. Είναι το περιβόλι της Παναγίας που η ίδια η Θεοτόκος επέλεξε για να ζουν κατά το θέλημα του Υιού της όσοι αφιερώνονται στη μοναστική ζωή και να την έχουν μάνα και μεσήτρια προς το πρόσωπό του. Αδιάκοπα και αδιατάρακτα το Άγιον Όρος προσεύχεται και σιωπά. Η προσευχή είναι η κυρία και η αιματηρή εργασία του μοναχού και ο στόχος της προσευχής είναι ένας: η σωτηρία των ανθρώπων και του κόσμου. Κουρασμένος άνθρωπος της εποχής μας, παίρνοντας το καραβάκι από την Ουρανούπολη για τη Δάφνη, δεν μπαίνει όπως συνήθως λέγεται σε έναν άλλο κόσμο. Εισέρχεται στον κόσμο της ακεραιότητας και της ενότητας. Στην αληθινή προοπτική του, όπως αυτός θα μπορούσε να είναι. Το τοπίο του Αγίου Όρους μας αγκαλιάζει. Η φύση, η κτήση, η γλώσσα με την οποία μιλά ο Θεός στο αγαπημένο του πλάσμα, τον κατοικώνα του άνθρωπο, καλεί τον προσκυνητή στην αθωότητα και την αναμαρτησία. Ο χρόνος εδώ αποκτά ένα άλλο βάθος. Από τον 6ο αιώνα ανιχνεύονται οι πρώτες μορφές μοναχικής ζωής στο περιβόλι της Παναγίας. Το καράβι πιάνει στα πρώτα μοναστήρια και περνά από τις ιστορικές και παλέφατες μονές των κοινοβίων. Η ψυχή και τα βλέμματα αναγαλιάζουν. Το μυστήριο της βαθύτερης ζωής ανατέλει στα μάτια του προσκυνητή, καθώς μέσα στο ανοιξιάτικο φως υψώνονται οι πέτρινοι καστρόπυργοι με τα ξύλινα μπαλκόνια και τα πορτοπαράθυρα. Η πέτρα, το χώμα, το ξύλο, τα υλικά της κτήσης αρμοσμένα σε ιερά αρχιτεκτονήματα. Ομφαλός του κάθε μοναστηριού το καθολικό, το κέντρο της ιερότητας, με τις εικόνες, τα λείψανα, το υποβλητικό φως των κεριών, τις αναλαμπές των καντιλιών, λάδι στις πληγές του καθημαγμένου ανθρώπου. Η ζωή του μοναχού είναι ένα συνεχής σταυρός και μια πρόγευση της Αναστάσεως του Χριστού από αυτήν εδώ τη ζωή. Πάσχα στο Άγιον Όρος δεν σημαίνει λοιπόν μια απλή θρησκευτική τελετουργία. Σημαίνει συμπίκνωση και συγκεφαλαίωση όλου του χρόνου και σύνολης της ζωής, της κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο και του ανθρώπου με τον Θεό.
Η Πολύχνη των Καριών, το διοικητικό κέντρο του Όρους, είναι η ενσάρκωση της πολεοδομικής ιππιότητας. Στην ενότητα ζωής την οποία χαρίζει η ζωή εν Χριστώ, οι τόποι κατοικίας και συνάντησης έχουν πρόσωπο. Τα κτίσματα, τα καλδερίμια, τα κονάκια και τα κελιά. Στις καριές της προετοιμασίας για το Πάσχα. Εδώ στις καριές, η έδρα της Ιεράς Επιστασίας, η οποία εκτελεί τις αποφάσεις της Ιεράς Κοινότητας. Με πρωτοεπιστάτη τον προηγούμενο Καλίνικο Ιδηρίτη. Εδώ και ο δοξασμένος από την ευλογία της Θεοτόκου, του Άξιον Εστί, ο ναός του Πρωτάτου, αφιερωμένος στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Χτίστηκε τον 9ο αιώνα. Τρίκλητη βασιλική σε σχήμα σταυροειδές με υπερυψωμένη την μεσαία στέγη. Απόγευμα Μεγάλης Παρασκευής, με τη φύση να συστενάζει με τον παθόντα Ιησού. Σαν μαρμαρωμένος κεραυνός, ανυπότακτος και διψασμένος στην ουράνια έξαρση, ο Άθωνας. Συσκεπασμένη με την μελανοβαφή καλύπτρα των εφών κορυφή του, μαζεύεται βροχή. Μεγάλη Παρασκευή στο Πρωτάτο. Χωροστατεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, Αγιορείτης Λαυριώτης. Ένας-ένας οι μοναχοί, από τον πρώτο του όρους μέχρι και τον νεότερο, μαύρες λαμπάδες γονατίζουν και προσκυνούν τα πόδια του εσταυρωμένου. Ακολουθούν προσκυνώντας οι επισκέπτες. Αφήστε τα βάρη και τον πόνο σας στα πόδια του εσταυρωμένου, πάντες σηκωπιώντες και επεφορτισμένοι για να αναπαυθείτε. Έλεγε στον κόσμο ο χαριτωμένος γέροντας Παΐσιος. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού, παλώντες κλήρων. Από δε έκτης ώρας σκότωσε γένετο πιπάσαν την γίνη έως ώρας ενάτης.
δε Ιησούς φωνή σας φωνή μεγάλη είπε, Πάτερ, ισχύρα σου παρατήθε με το πνεύμα μου. Και ταύτα υπόν εξέπνευσε. Ζωντανοί νεκροί φέρνουν στους ώμους τον μεγάλο και κοιμημένο. Στο ζωηφόρο νεκρό του σώμα αγωνίζονται να εισέλθουν. Γι' αυτό τον κουβαλούν, όπως ακριβώς τον κουβάλισαν οι μαθητές μετά την αποκαθήλωση. Τον επιθέτουν επί της τραπέζης και υποκλίνονται και προσκυνούν τη δόξα του, δηλαδή το πάθος του. Γύρω
οι αυστηρές στη χαρμολύπη τους τοιχογραφίες των Αγίων, ιστορημένες από το χέρι του Μανουήλ Πανσέλινου. Ψάλλουν τον θεάνθρωπο, τον κεκοιμημένο. Ο χρωστήρας του Πανσέλινου από τα τέλη του 13ου αιώνα μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος της ιστορίας χαρτογραφεί την μέθεξη της ανθρωπότητας με την θεότητα. Του επέκεινα με το εδώ. Του φθαρτού με το άφθαρτο. Ενωπιό στοιχείο της σύνδεσης το αίμα και το σώμα του σταυροθέντος. Οι μοναχοί μαθητές του Ιησού και μυροφόροι. «Νιν το έαρ εξύνθησεν», ψάλλει ο υμνοδός. Και έαρ είναι ο ζωηφόρος θάνατος του Ιησού. Ως μυροφόροι μαθητές λοιπόν φέρνουν τα άνθη της άνοιξης στον εσταυρωμένο. Στολίζουν τον επιτάφιο. Μέσα στο ιερόι. Η χαρμολύπη των εγκομείων. Βράδυ Μεγάλης Παρασκευής στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Χωρί των ψαλτών, δύο χελιδονοφωλιές με κελαϊδισμούς στους τόνους των σπαρακτικών ύμνων.
Το Άγιον Όρος γίνεται Ιεροσόλυμα και οι μοναχοί θρηνοδούντες περί το σώμα του Χριστού, μαθητές. Η ίδια ακολουθία του επιταφείου γίνεται και εδώ, στον πάνσεπτο ναό του Πρωτάτου. Ακολουθεί η περιφορά του επιταφείου γύρω από το ναό του Πρωτάτου. Μακαρία να έρθει το ψυχό των προκειμένων του Ρώσου Χριστέ, ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Με βαθιά κατάνοιξη λιτανεύεται και εδώ, γύρω από το καθολικό της Ιμονόπετρας, το ζωηφόρο σώμα του Ιησού Χριστού.
Ανάσταση ζωή και η ανάπαυση των προκεκοιμημένων δούλων σου, των αηδήμων κτητώρων της Αγίας Μονής Τάρτης Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οι μοναχοί και οι προσκυνητές περνούν κάτω από τον ιερό χρυσοκέντητο επιτάφιο και είναι σαν να μπαίνουν και αυτοί στον τάφο μαζί με τον Χριστό. Και όποιος μπαίνει μαζί με τον Χριστό στον τάφο ανασταίνεται μαζί του. Ο νεκρός Θεός, ο αποκαθιλωμένος Ιησούς, θα τοποθετηθεί πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο Χριστός που είναι η ζωή κατεβαίνει στον Άδη για να τον κάνει και αυτόν ζωή. Πρωί Μεγάλου Σαββάτου στη Σιμωνόπετρα.
Τα άμφια των ιερουργούντων λευκά, λευκοφέροντες όπως οι άγγελοι, οι καθήμενοι επί του τάφου. Η μικρή Ανάσταση. Ο άγγελος ειδοποιεί. Ο λίθος έχει αποκυλιστεί. Και ο Χριστός, ο βασιλεύς των αιώνων, αφού επετέλεσε την οικονομία του σχεδίου για τη σωτηρία, σαβατίζει στον τάφο. Κοιμάται ως κύμνος, όπως το μικρό λιοντάρι, και αναπαυόμενος μετά το μαρτύριο, μας χαρίζει καινούρια ανάπαυση. Η ζωή κείται στον τάφο για να ζωοποιήσει αυτούς που βρίσκονται στους τάφους, αναπεσών εκοιμήθη ως λέων. Της εγερή σε βασιλεύ. Δαφνόφυλλα και βάγια ετοιμάζονται να υποδεχτούν τη μεγάλη ψηλάφιση του αναστημένου κορμιού, του αναστημένου θεανθρώπου. Αναστάσιμη Οδύνη, που έγραψε και ο ποιητής. Το καθολικό του καστρομονάστηρου, μεθυσμένοι από την υφάλια μέθη, με γλυκύφωτα πρόσωπα, οι μοναχοί ψάλλουν το κοινωνικό της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου κάτω από τον χορό των Αγίων. Σιγησά το «Πάσα σάρξ βρωτία», και στήτω μετά φόβου και τρόμου, και μηδέν γίνον εν εαυτή λογιζέστο. Αφού ο Κύριος των κυριευόντων και βασιλεύς των βασιλέων προσέρχεται όπως το αθώο αρνί να σφαγεί, για να γευτούν τη ζωή οι πιστοί του αγαπημένοι, και δι' αυτόν ο κόσμος. Στο προάβλιο της Σιμωνόπετρας ετοιμάζουν τα βάγια και τα δαφνόφυλλα. Κοίτα με φύλλα της λαμπρής, με φύλλα του βαγιών. Και εδώ το κελάιδισμα των πουλιών, ο παφλασμός της θάλασσας, συμμετέχουν και προετοιμάζονται για την αυθαρσία της Ανάστασης. Αυτό το μυστικό της ελπίδας βιώνουν μοναχοί και προσκυνητές εδώ, στο προάβλιο της Σιμωνόπετρας. Ο καλόγερος που κατεβαίνει στους κήπους είναι σαν να βαδίζει προς τον κήπο όπου βρίσκονταν ο τάφος. Η φύση γίνεται γλώσσα του μυστηρίου. Μέσα στη σιγαλιά, κόμπο-κόμπο, ο καλόγερος στο μπαλκόνι κάνει το σώμα και την ψυχή του ευχή.
μονολόγει στη κλίση προς τον Αναστάντα. Ο ήλιος γέρνει στη δύση του. Βράδυ της Αναστάσεως. Αστροφενιά. Η είσοδος και η έλευση του Αγίου Φωτός από τον ζωήρητο του Ιησού τάφου. Ιδού σκοτία, σκοτάδι και αναμονή. Το Άγιον Όρος ησυχάζει. Κόβουν το μουρμούρισμα τα ριάκια. Σβήνει τον παφλασμό η θάλασσα. Σιγούν τα αγρίμια. Και ξέφνεις. Δεύτε λάβετε φως. Ο ηγούμενος Ελισσαίος με τη λαμπάδα αναμένη διαμοιράζει την ιερή φλόγα στη μοναστική συνοδεία και τους προσκυνητές. Αναμονή για το Χριστός Ανέστη. Τίποτα δεν είναι το ίδιο μετά την Ανάσταση που βιώνεται ως παροντικό γεγονός μέσα στη λατρευτική ζωή. Την έκρηξη του πρώτου Χριστός Ανέστη εκρήγνεται και ο τρυφερός αλλά συνάμα θριαμβικός ήχος των ταλάντων για να σημάνει τον καθολικό συντονισμό προς το υπέρλογο του Πάσχα βίωμα. Thank you.
η τελετή της Ανάστασης στο προάβλιο του παλέφατου ναού του Πρωτάτου. Ψάλλεται ο κανόνας του Πάσχα και ο θρίαμβος πιστοποιείται από τα εξαίσια μεγαλουργήματα της ποιήσεως του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Η νίκη κατά πάνω στο θάνατο με τον Χριστός Ανέστη ψάλλεται σ' όλες τις κλίμακες του αγιορείτικου τυπικού. Στο ουρανοχαρέσι μονοπετρίτικο μοναστήρι, οι μοναχοί και οι προσκυνητές επιστρέφουν στο καθολικό. Το δάπεδο στρωμένο με βάγια από το πρωί και όλα του Μεγάλου Σαββάτου. Ο ασπασμός της αγάπης, το αναστάσιμο φιλί που δίνεται από τον ένα στον άλλο, είναι μια στάση και ένας τρόπος που αφορά σε κάθε στιγμή της ζωής. Δεν δίνεται άπαξ, αλλά διαρκεί, ως φανέρωση της αγάπης του Αναστάντος, μέσα στην οποία κινούνται πια οι άνθρωποι.
Αϊίας ευόησεν, ο άδης φυσήν επικράνθη, επικράνθης, να ντύσασι κάτω, επικράνθη, επικράνθη, εγάρ κατηργήθη, επικράνθη, επικράνθη, εγάρ εν επέκθη, επικράνθη, επικράνθη, εγάρ εν εκρώθη, επικράνθη, επικράνθη, εγάρ καθηλέθη, επικράνθη, επικράνθη. Ο γέρον Ελισσαίος διαβάζει την ευχή του Ιερού Χρυσοστόμου με το αναντήρητο της φράσεως «Ο Άδης επικράνθη και καθηρέθη». Το πλήρωμα της Εκκλησίας καταφάσκει στην ψηλαφητή αλήθεια. Επικράνθη. Το κέντρο, που σου άδει τον οίκος, ανέστη Χριστό. Ανέστη Χριστό. Και το χαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού αντιλαλείται έως τα πέρατα της Οικουμένης. Χριστός γαραγερθείς εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ήδη από την ώρα του δεύτε λάβεται φως, οι εν τες διακονίες όντες μοναχοί ετοιμάζουν την πανηγυρική τράπεζα του μοναστηριού. Ψάρι, χόρτα, λάδι, κρασί και κόκκινα αυγά. Και της εν της μνήμας της ζωής χαρισάμενος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον την βρόσιν και την πόσιν των δούλων, ότι Άγιος είπαν και μην και αίκη του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στην Αγή Πατρός ημών επιφανείου Κύπρου. Μετά την ευλογία του ηγουμένου, με τη συνοδεία του πατερικού αναγνώσματος, οι πάντες εφραίνονται. Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος στην ευχή του, της οποίας η ανάγνωση σφραγίζει την αναστάσιμη λειτουργία. Παζόμενο από το εξή,
Μετά την τράπεζα της Πανηγύρεως, οι μοναχοί και οι προσκυνητές επιστρέφουν στο καθολικό. Προχωρημένη νύχτα της Αναστάσεως. Νύχτα γεμάτη θαύματα κατά τον Διονύσιο Σολωμό. Ήρθε το φως του αναστημένου προσώπου. Φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και τον Χάρο. Πάλι κατά τον αναστάσιμο στίχο του ίδιου ποιητή, του πιο μεθυσμένου από τη λάμψη του φωτός στη γραμματεία μας. Όλοι με το πέρας της αναστάσιμης ακολουθίας σπεύδουν να πάρουν την ευχή του ηγουμένου. Κυριακή του Πάσχα, η μέρα χαράς που προϋποθέτει τον θάνατο και το σταυρό. Ο καμπανάρης μοναχός, μια ολόμαυρη φλόγα χαρούμενου φωτός. Τα μάτια γεμίζουν από τη λάμψη της αναστάσιμης ελπίδας που είναι πια αναστάσιμη βεβαιότητα. Τα χέρια κινούνται στο σχήμα του σταυρού αλλά και στον αδελφικό εναγκαλισμό. Η έκρηξη της χαράς σηματοδοτείται από τα κόκκινα αυγά και τα τσουγκρίσματα της πανηγύρεως. Τα τσουγκρίσματα τα φωτεινά που μεταφέρουν τις πίθες της έκρηξης. Η μετοχή στο αναστάσιμο γεγονός. Η φύση του Αγίου Όρους, στην τρυφερή ανοιξιάτικη ανθοφορία της, αναφέρεται σε εκείνον που αφθαρτίζει και κενοποιεί, στον Αναστάντα. Τη Δευτέρα του Πάσχα, η γιορτινή αίσθηση συνεχίζει να κυριαρχεί. Από τη Σιμωνόπετρα, οι μοναχοί λιτανεύουν τις Άγιες εικόνες με λάβαρα και ξαπτέρυγα. Οι προσκυνητές ακολουθούν και συμμετέχουν. Τέλος της ανηφορικής πορείας, ο ηγούμενος, στο ξέφωτο, τελεί τον αναστάσιμο αγιασμό. Στην επιστροφή και στο σπήλαιο που εγκατεβίωσε ο Άγιος Σίμωνας ο Μυροβλήτης, ο ιδρυτής της Μονής, διαβάζεται το Ευαγγέλιο. Εκ του κατά
μας Θεόν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσκομέν. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Μοναχοί και προσκυνητές σαν ένα σώμα επιστρέφουν στο καθολικό του μοναστήριο. Από το Πρωτάτο, με την προστάτηδα Παναγία της εικόνας του Άξιον Εστί και όλες τις εικόνες, τα ταμεία της Χάριτος, γίνεται πεντάωρη λιτανία. Η εικόνα περνάει από τα διάφορα κονάκια και τα κελιά των καριών για να πάρουν όλοι την ευλογία της Παναγίας. Ακολουθούν σύντομες δεήσεις και κεράσματα. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έγκρουση των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάψου τον Πατέρα ημών των εξ ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήρθαν καταλύσεις των νόμων τους προφήτας, ούκ ήρθαν καταλύσεις αλλά πληρώσε. Και έχουμε μεγάλη διαδρομή. Και σήμερα δεν έχει άλλο φαγητό. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Έτσι τα κερδάνε. Στην είσοδο της Μονής Κουτλουμουσίου, ο καθηγούμενος αρχιμανδρίτης κύριος Χριστόδουλος, με την ακολουθία του, περιμένει να προϋπαντήσει και να προσκυνήσει την θαυματουργή εικόνα της Μεγαλόχαρης. Μετά την περιφορά της εικόνας γύρω από το καθολικό της Μονής, ακολουθεί δέηση. Οι επισκέψεις στα κονάκια, τα κελιά και τις κήτες είναι επισκέψεις αγάπης και χαράς. Μέσα στη φωτεινή κλιμάκωση της φυσικής ανθοφορίας λάμπει και φέγγει η άρρητη αναστάσιμη χαρά.
Η Ανάσταση εξακτιδώνει την ψυχή στο μοίρασμα προς τους άλλους, στο μοίρασμα προς τον κόσμο. Καλώς Είναι μεγάλη και βαθιά η συγκίνηση των προσκυνητών να πάρουν για λίγο στα χέρια τους την εικόνα του άξιον εστί. Η ευχαριστιακή κοινότητα συγκροτείται σε σώμα από λατρευτικά όντα, από πρόσωπα που μετέχουν στο λειτουργικό μυστήριο του Σταυρού και της Ανάστασης. Γι' αυτό είναι που με την Αναστάσιμη Μέθη οι ασκητές, οι προσκυνητές και όλοι οι μετέχοντες εδώ στο όρος βγαίνουν και κατευθύνονται προς τη συνάντηση με τον Αναστάντα, στο πρόσωπο του άλλου αδερφού ειδωμένου. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Πατήρ Αρτέμι, πώς μετά να τα πάρε. Λένε, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Στην σκήτη του Αγίου Ανδρέα, ο γέροντας περιμένει αναγαλιάζοντας με διάπλατη την αγκαλιά. Και εισέρχονται όλοι μαζί για την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Και το πνεύμα της σου. Ραβί, ο λέγεται ερμηνευόμενον διδάσκαλε, που μένεις, λέγει αστιός ασκλέστηε, νερός. Ανοίξτε δρόμο. Το σώμα και το αίμα του Χριστού καταργούν το χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Χριστός είναι το Πάσχα, το πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή. Η εικόνα της προστάτηδας του Αγίου Όρους διέρχεται και από το κτίριο της Ιεράς Κοινότητας προς αγιασμό και ευλογία των εν αυτό υπηρετούντων. Ακολουθούν οι καθιερωμένες ευχές. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, και η εικόνα του άξιον εστί επιστρέφει στο ναό του Πρωτάτου, στο προσκυνητάρι της. Για το Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας,
Η Ανάσταση του Χριστού είναι θεμέλιος λίθος υπάρξεως. Ακτίμονες και ξενιτεμένοι καλόγεροι, με την αποταγή των πάντων, γυρεύουν την επιστροφή στον Πατέρα και έχουν μάνα τους την Κυρία του Όρους, την Θεοτόκο. Και αυτή τους η δίψα συνάντησης με τον Αναστάντα συμπαρασύρει στην Αθανασία και την γύρω φύση. Από το παραμικρό άνθος και ζωήφιο μέχρι τα γερόκορμα δέντρα. Από τις γραμμές των βουνών μέχρι τους κόλπους και τις αγκάλες της θάλασσας. Η φύση πάλεται από την ιερότητα της αναστάσιμης αναφοράς της. Κάτω από το μαύρο ράσο, ο αφανής και χαριτωμένος εκ Θεού αγωνίζεται, πρώτα κατά του μεγαλύτερου εχθρού, του εαυτού του, και μετά εναντίον του γεώδους φρονήματος, βρέχοντας τις πέτρες και τα χώματα του άθωνα με δάκρυα πιο αληθινά και από την γύρω θάλασσα. Αυτοί που αρνήθηκαν τον κόσμο και αγαπήθηκαν από τον Θεό εμένουν και μένουν όπως τα στρίδια στους βράχους του όρους προσκολλημένοι. Ο απλός καλόγερος του όρους είναι το μέτρο της αγιορείτικης πράξης και ζωής, γιατί καλλιεργεί την άλλη πλευρά, την βαθύτερη της ανθρώπινης ψυχής. Γι' αυτό το κλάμα του ανθίζει χαρά Ανάστασης. Γι' αυτό το χαμόγελό του βεβαιώνει την Αθανασία.